Τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγωνία στην κυβέρνηση για την πορεία του πληθωρισμού. Ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις, ο Υπουργός Εμπορίου συμφώνησε με εμπόρους και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μην ακριβίνουν κι άλλο οι τιμές έως το τέλος του χρόνου. Τιμές που ανέβηκαν ξαφνικά τις τελευταίες μέρες και δεν πρόκειται να πέσουν με τη μέθοδο της διατίμησης. Την ίδια στιγμή ανακοινώνεται ότι τα καύσιμα θα απελευθερωθούν την επόμενη χρονιά, ενώ για τους δύο τελευταίους μήνες του 1991 οι έμποροι δεν δεσμεύτηκαν. Είπαν απλώς ότι θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν υπάρχει θέμα παρέμβασης στην αγορά. Διότι το πρόβλημα που υπάρχει, το οποιοδήποτε πρόβλημα και μεμονωμένο, δεν προέρχεται από μια πολιτική απελευθέρωση της αγοράς. Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, υποστήριξε όμως ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος αφορούν ορισμένα μόνο προϊόντα. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου επεσήμαναν. Εμείς είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε. Οι τιμές για ένα μικρό χρονικό διάστημα να μην παρουσιάσουν αυξήσεις. Από τον Μάιο απελευθερώνονται οι τιμές στα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο με νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Ενεργείας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση δεν σημαίνει οπωσδήποτε και αύξηση των τιμών. Τα πάντα όμως εξαρτώνται από τις τιμές βάσεως που θα καθοριστούν. Εάν περιλαμβάνονται ευρωπαϊκές χώρες όπου τα καύσιμα σε δραχμές είναι πολύ ακριβά, τότε η απελευθέρωση ενδεχομένως να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, τις επιπτώσεις θα αρχίσουμε να τις νιώθουμε το Φεβρουάριο όταν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή το κόστος αντικαταστάσεως των αποθεμάτων. Διαβεβαιώσεις από επίσημα χείλη για τις τιμές, αλλά στην αγορά τα πνεύματα άναψαν. Το κοινό υποστηρίζει. Συνεχώς ανεβαίνουν, τι να βλέπουν. Κάποτε βάζανε φωτιά στα δάση, τώρα βάλανε φωτιά στα τρόφιμα και στα κρέατα. Για αυξήσεις όμως μιλούν και οι έμποροι. Είναι πράγματι πολύ ακριβά. Οι 99% πελάτες διαμαρτύρουν. Με νέα πρόσωπα και καινούργια πολιτικά όργανα επιχειρεί ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να ανανεώσει την εικόνα της κυβερνήσεως μετά τις εσωτερικές τριβές. Οι αλλαγές θα γίνουν σε όλη την κλίμακα της κρατικής και κυβερνητικής ιεραρχίας, αρχίζοντας από τους νομάρχες και τους διοικητές επιχειρήσεων ως το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον αλλά και υπουργούς. Σύμφωνα με όσα εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός σε στενούς τους συνεργάτες, δεν αποκλείει και ανασχηματισμό γύρω στα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης συνέστησε ένα καινούριο επιτελικό όργανο από υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Η πρώτη εξόρμηση θα γίνει σήμερα και αύριο για την ενημέρωση του πολίτη, όπως είναι και το σχετικό σλόγγαν. Στο ίδιο μήκος κύματος, αν και με αντίθετες απόψεις, βρίσκονται για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χτες ο κ. Παπανδρέου, αφού δήλωσε ότι η απόγνωση του κ. Καραμαλή σημαίνει πολλά, είπε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν περιλαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες. Η χώρα μας σφαδάζει. Βρίσκεται υπό κατάρρευση η οικονομία. Η εθνική μας οντότητα απειλείται. Είναι στιγμή να ασχοληθούμε με μια διαδικασία πολυετή η οποία αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Είμαι και θα είμαι στις πρώτες γραμμές του πολιτικού αγώνα. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Δεν σχολιάζω τίποτα που αφορά τη δίκη, την οποία θεωρώ πάντοτε πολιτικό διωγμό. Με αφορμή όμως τις επισημάνσεις του κ. Ανδρέα Παπανδρέου για την οικονομία, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε συνθήκες φτώχειας, η κυβέρνηση κατηγόρησε με τη σειρά της τον κ. Παπανδρέου ότι το κατάτημα της οικονομίας είναι αποτέλεσμα της δικής του διαχειρίσεως. Κυρίες και κύριοι, επεκτείνεται ο κύκλος των υπόπτων για τη δολοφονία του αστιφύλακα της ομάδας Z, Δημήτρη Κώστα. Μετά τον ταχυδρομικό και τον υπάλληλο του Υπουργείου Χωροταξίας που ανακρίνονται, η αστυνομία βρίσκεται επί τα ίχνη γνωστού κακοποιού, ο οποίος θεωρεί το επαρτημόν ένα ύποπτο και της δολοφονίας του Κώστα, αλλά και μιας ανεξιχνίαστης ως τώρα δολοφονίας πριν από 2 χρόνια στη Λεωφόρο Συγκρού. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για να συλλάβει τον εκτελεστή του αστιφύλακα Δημήτρη Κώστα και το στενό του συνεργάτη που εξακολουθούν να διαφεύγουν. Από την περασμένη Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουν προσαχθεί ως ύποπτοι περισσότεροι από 30 κακοποίοι. Κρατούνται όμως και ανακρίνονται 6. Ανάμεσά τους, ένας υπάλληλος του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ Καλλιθέας, από που οι ληστές άρπαξαν με την απειλή των όπλων 162 εκατομμύρια δραχμές. Ο υπάλληλος κατηγορείται ότι έβγαλε το αντικλείδι με το οποίο οι ληστές άνοιξαν την αποθήκη στην πίσω πόρτα του υποκαταστήματος. Η αστυνομία κρατάει και έναν υπάλληλο του υπεχοδέ. Είναι ο ιδιοκτήτης του Ασκόνα, του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι ληστές στην Καλλιθέα μετά τη δολοφονία του αστιφύλακα. Ό,τι και να γίνει, ο άντρας πίσω δεν έρχεται. Ούτε το παιδί μου θα τον ξαναδεί, ούτε εγώ. Μόνο τα δικιά μου έκλεισε τώρα, γιατί τη δολοφόνηση θα τους κάνω. Να ξαναδικαστούν οι 6 νεαροί που αθώθηκαν από το αυτόφορο τιμελές πλημμυροδικείο, ζητά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ποτοδικών Δημήτρης Δωρής, ο οποίος άσκησε έφεση επί της αθωτικής απόφασης. Εκτός από αυτό, ο κ. Δωρής στην έφεση του τονίζει ότι είναι μικρές οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 21 από τους 27 που καταδικάστηκαν και επίσης ζητά να επαναληφθεί η δίκη και για αυτούς.
Στο μεταξύ, χτες ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη εναντίον 22 από τους 27 κατηγορουμένους σε βαθμό κακουργήματος για τον εμπρισμό της Πριτανίας του Πολυτεχνείου αυτή τη φορά. Με τρία μικρά παιδιά και ένα όνειρο να τα βάλει κάτω από το δικό του κεραμίδι, ένας οικογενειάρχης από τη Νέα Ιωνία μπλέχτηκε στα βήθια παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και κατέληξε κυριολεκτικό στο δρόμο. Σπίτι του έγινε ένα τρίκυκλο. Πού έμενε? Σε μια μηχανή. Με ήλιο και βροχή, με ζέστη και κρύο, για ένα χρόνο αυτό το τρίκυκλο ήταν το σπίτι μιας ολόκληρης οικογένειας. Πέντε άνθρωποι, οι γονείς και τα τρία παιδιά τους, ζούσαν μέσα στη φτώχεια τους με ένα πιάτο φαΐ που τους πρόσφεραν οι γείτονες του Ρέντι στο προάβλιο ενός εργοστασίου, εκεί όπου χάλασε η μηχανή. Ο Κώστας Αργυρέλης ζούσε στη Νέα Ιωνία σε ένα δωματιάκι με νίκη. Από μια θρησκευτική αίρεση του υποσχέθηκαν ένα καλύτερο σπίτι. Όμως. Θέλανε να με βαπτίσουνε. Και εγώ το πρόμα δεν το ήθελα. Γι' αυτό πήρα τα παιδιά μου και σηκώθηκα και έφυγα. Έμειναν λοιπόν στους πέντε δρόμους και βρήκαν μία λύση απελπισίας, το τρίκυκλο. Κρυώνεσαι. Και τι σκεφτόσουν εκεί όταν ήσουν εκεί? Να έρθουμε σε ένα σπίτι γιατί κρυώναμε. Σήμερα το μεσημέρι ο δήμαρχος του Ρέντι εγκατέστησε προσωρινά την οικογένεια σε αυτό εδώ το γεροκομείο. Όμως και εδώ τα βάσανά τους δεν τελείωσαν. Η οικογένεια δεν είναι στις στέγης άτομα. Το ξέρουμε. Αυτά είναι παρήσακτα, δεν έχω το δικαίωμα που είμαστε. Εγώ το έχω δοκιμάσει αστυνομίες και έχω τα γενείς. Απόψε τα μικρά παιδιά θα κοιμηθούν στο γεροκομείο με τα παιχνίδια που τους χάρισαν οι γείτονες αγκαλιά. Αύριο ποιος ξέρει. Να πάμε στην Ισπανία, όπου χωρίς συμφωνία για το πού θα πραγματοποιηθούν οι διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στους Άραβες και τους Ισραηλινούς, ολοκληρώθηκε χθες στη Μαδρίτη το πρώτο μέρος της ειρηνευτικής διάσκεψης για το Μεσανατολικό. Άραβες και Ισραηλινοί έδωσαν πάντως ραντεβού για την Κυριακή στη Μαδρίτη. Εκεί θα συζητήσουν για το πού θα διεξαχθούν οι διμερείς συνομιλίες. Αν οι Ισραηλινοί και Άραβες χάσουν αυτή την ευκαιρία, θα φταίνε μόνον οι ίδιοι, δήλωσε ο Τζέιμς Μπέικερ. Απόψε συναντώνται οι αρχηγοί των αντιπροσωπιών των Αραβικών κρατών για να συντονίσουν τις θέσεις τους. Χθες στη Μαδρίτη η τόνη ήταν υψηλή. Σκληρές λέξεις αντιλάγησαν μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Γιτζάκ Σαμίρ και των Υπουργών Εξωτερικών της Συρίας και της Ιορδανίας. Ο Δόκτωρ Σαφή, που είναι επικεφαλής των Παλαιστινίων, ζήτησε να τεθούν τα κατεχόμενα εδάφη υπό διεθνή κυδαιμονία μέχρι να επιτευχθεί μια τελική λύση. Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με τις ομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Από ξηρά και αέρα σφυροκοπήθηκε αργά το απόγευμα το πολιορκημένο Ντουμπρόβνικ. Η επίθεση άρχισε στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Η τηλεόραση του Σεράγεβο ανέφερε ότι 250 οβίδες έπληξαν την πόλη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 4 άτομα. Οι υλικές ζημιές από την επίθεση είναι τεράστιες. Οι λόφοι που βρίσκονται γύρω από την παλιά πόλη πήραν φωτιά ενώ πολλά ξενοδοχεία βομβαρδίστηκαν. Οι χθεσινές μάχες ανάμεσα στους Σέρβους και τους Κροάτες νοτιοανατολικά του Ζάγκρεπ κόστησαν τη ζωή σε 9 Κροάτες. Οι κροατικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες για πρώτη φορά επιχείρηση στο έδαφος της Σερβίας ανατινάζοντας μια γέφυρα κοντά στην πόλη Μόρο. Τον λευκό θάνατο αυτή τη φορά τον μετέφερε ένας Γιουγκοσλάβος απόστατος αξιωματικός. Συνελήφθη στο τελωνείο Κήπων Εύρου με 4 κιλά ηρωίνης κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Στις 12 το μεσημέρι, τελωνιακοί του συνοριακού σταθμού Κήπων Εύρου συνέλαβαν τον 70χρονο Ραντισάβ Γιοβάνοβιτς που είχε στην κατοχή του 4 κιλά και 200 γραμμάρια ηρωίνης. Ο απόστρατος αξιωματικός του Γιουγκοσλαβικού στρατού, κάτοικος Βελιγραδίου, είχε επιμελώς κρυμμένη μέσα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του την ποσότητα ηρωίνης που είχε προμηθευτεί από την Τουρκία και θα τη μετέφερε στη χώρα του. Ένα ολόκληρο χαρτοκιβώτιο προσεκόμισε χθες στο δικαστήριο ο Αμερικανός πάκτορας του FBI, Alan Maxwell. Περιείχε σύμφωνα με την άποψή του όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ενοχή του Παλαιστινίου Μοχάμεντ Ρασίδ ή Χαμντάν. Πάνω από μία ώρα κράτησε η διαδικασία της παράδοσης των στοιχείων από τον Αμερικανό πράκτορα. Φωτογραφίες, έγγραφα, εκθέσεις του FBI και αντικείμενα με δακτυλικά αποτυπώματα είχαν στηβαχτεί μέσα σε ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο. Όπως υποστηρίζουν οι Αμερικανοί μάρτυρες, τα στοιχεία αυτά είναι επιβαρυντικά για τον κατηγορούμενο. Η υπεράσπιση ζήτησε την ακύρωση της κατάθεσης των φακέλων αυτών, γιατί όπως υποστήριξε. Είναι άκυρη διαδικασία και η πράξη καταθέσεως των τεκμηρίων και πιστηρίων στο στάδιο αυτό. Το δικαστήριο όμως την απέρριψε. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Και τα 9 μποφόρ φτάνει η σφοδρότητα των ανέμων στο Αιγαίο. Έτσι, τα λιμεναρχεία Πειραιός και Ραφίνας απαγόρευσαν τον απόπλο όλων των επιβατικών πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ένας καπετάνιος όμως, ο Κωνσταντίνος Τζόρτζης, αγνόησε την απαγόρευση του απόπλου. Καπετάνιος του Επτάνησος, Γιώργος Τζόρτζης, είχε αντίθετη άποψη. Αφού αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, δεν συμμορφώθηκε με την απαγόρευση απόπλου. Γιατί το λιμάνι δεν ήταν ασφαλές και κινδύνευε το βαπόρι και οι επιβαίνοντες. Η Άτζη Καρτσάτου θα μας ενημερώσει τώρα για τον καιρό που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Μουσική.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή θα μας ταλαιπωρήσουν τα πολλά μποφόρ και το πνευριστικό ψηλόβροχο. Με λίγα λόγια, καιρός να γράψουν ιστορία οι παρέες. Από Δευτέρα στη ρουτίνα, αλλά και με ανεβασμένη αισθητά τη θερμοκρασία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχουμε το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα και λίγες καταιγίδες στις νοτιοανατολικές περιοχές. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα έχουμε πάλι ασθενείς χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία στα βόρεια υπηρωτικά θα κατέβει στους 2 βαθμούς Κελσίου και στα παιδινά δεν θα ξεπεράσει τους 16. Με συννεφιά και παροδικές βροχές θα περάσουμε σήμερα στην Αττική το Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ισχυρή 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού μέχρι και Θυελλώδης φτάνοντας στα 8 μποφόρ. Κυματώδης ο Σαρωνικός, τρικυμιώδης ο Νότιος Ευωϊκός. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11 βαθμών Κελσίου. Συννεφιά και μέτριοι βορειοανατολικοί άνεμοι δίνουν καλύτερο καιρό για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θάλασσα του Θερμαϊκού θα είναι το πολύ μέχρι ταραγμένη, αλλά το κρύο τσουχτερό, με το θερμόμετρο να δείχνει από 2 ως 9 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο, επόμενο δελτίο σήμερα στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.